Κυρία Λαμπάνε, επειδή είναι ίσως κατανοητό το αίτημα του ΚΚΕ να έχει και ο ιδιωτικός τομέας το βάρος και τη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ωστόσο, στο επίπεδο ότι παρέχεται δωρεάν το εμβόλιο και δεν πείθονται αρκετοί από τους συμπολίτες μας, αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Κοιτάξτε, κύριε Σκάλκο, είναι φανερό ότι η αναζωοποίηση της πανδημίας και το ζήτημα του αναγκαίου εμβολιασμού που καθυστερεί είναι γιατί από τη μία ο εμβολιασμός γίνεται μέσω εκβιασμού στην πραγματικότητα, διαχωρισμού, διάκρισης, από τη μία, χωρίς να εξηγείται σωστά, χωρίς να δίνεται όλο το αναγκαίο βάρος για την ενημέρωση των πολιτών, από τη μία, και του λαού, και από την άλλη, γιατί αποτελεί, αν θέλετε, και εμπέθωση της αποκλειστικότητας της ατομικής ευθύνης. Ότι το πρόβλημα είναι το εμβόλιο, το οποίο είναι ένα αναγκαίο όπλο, αλλά από την άλλη δεν παίρνει η κυβέρνηση με δική της ευθύνη τα αναγκαία μέτρα τα οποία έχουμε περιγράψει από την αρχή της πανδημίας. Ναι. Δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Δεν είναι καινούριο η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμες προσλήψεις, η έκτακτη χρηματοδότηση, η επίταξη των ιδιωτικών. Αυτά τα μέτρα πώς πείθουν, ναι, θέλω να πω, κάποιον ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί, να εμβολιαστεί. Όπως και οι παλινοδίες της κυβέρνησης σε σχέση με την πώς αξιοποίησε την επιστήμη, πώς δεν την αξιοποίησε. Θέλω να πω ότι οι επιστημονικές αποφάσεις ήταν αυτές που έλεγαν ότι τα 25 τμήματα στα σχολεία, που βλέπουμε τώρα τις συγχωνεύσεις να γίνονται, είναι πιο αποτελεσματικά και λιγότερο επικίνδυνα στην πανδημία από τα 15. Θέλω να πω, αυτό το πλαίσιο είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Γιατί δεν αποτελεί απειλή για την υγεία μόνο η πανδημία. Απειλή για τη ζωή των εργαζομένων, των λαϊκών ανθρώπων, είναι και τα εργατικά ατυχήματα. Είναι οι θάνατοι εργαζομένων στη δουλειά, που είναι αποτελέσματα ελλειπών μέτρων ασφαλείας, εξουθενωτικών ωραρίων, κόντρα βαρδιών, χωρίς ρεπό, χωρίς ανάπαυση, εννιαήμερης και δεκαήμερης εργασίας. Αυτές είναι και οι αιτίες, αν θέλετε, που την περασμένη Δευτέρα θρυνήσαμε έναν ακόμη νεκρό εργάτη. Ναι. 20 έχουν φτάσει σε 10 μήνες. Και μιλάω για τον νεκρό εργάτη στο λιμάνι της Κόσκου. Στο λιμάνι, βέβαια. Σε μια εμβληματική επένδυση, αν θέλετε, που διαφημίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, σαν για αυτές τις εμβληματικές που θα γίνουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και με το σχέδιο Ελλάδας 2. Εδώ και μια εβδομάδα, και πρέπει να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, αγωνίζονται οι εργαζόμενοι της Κόσκου για να μην ξαναπάει κανείς εργαζόμενος για το μεροκάματο του τρόμου. Για να έχουν μέτρα ασφαλείας, επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, ανθρώπινες βάρδιες και ωράρια. Και είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση του λαού σε αυτό το μεγαλειώδη δίκαιο αγώνα. Δεκάδες συνδικάτα, σωματεία, απλοί άνθρωποι, διεθνής εμβέλεια του αγώνα, τον στηρίζουν στην Ιταλία, στην Τουρκία, τα πλοία που περιμένουν να ξεφορτώσουν. Και εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί είναι κρίσιμο. Μία ολόκληρη εβδομάδα. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, τι θέση έχει πάρει η εργοδοσία, που απορρίπτουν τα αυτονόητα αιτήματα των εργαζομένων? Πουλητοί και δεμένοι λιδωρούν, διαστρέφουν τον αγώνα με ψέματα, με δικαστικές αποφάσεις για παράνομη απεργία, πριν ακόμα θαυτεί ένας νεκρός άνθρωπος. Mm-hmm. Και αυτό το γεγονός, και κλείνω με αυτό, δεν είναι μόνο ξεδιάντροπο, αλλά φανερώνει ότι η καπιταλιστική ανάκαμψη, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα ευαγγελίζονται και με αφορμή την πανδημία και τη λεγόμενη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., χτίζεται με συγκεκριμένα πράγματα, χτίζεται με τσακισμένα δικαιώματα, με τσακισμένα κορμιά εργατών, με το αίμα της εργατικής τάξης. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς τα διαβάζουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό πάνελ τα γεγονότα, γιατί δεν παίρνει γενικά λεφτά που είπε ο προηγούμενος συνομιλητής η Τουρκία. Ούτε είναι φόβητρο. Δεν παίρνει γενικά. Κάποιος τη τα δίνει για να τα πάρει. Α, ναι, προφανώς. Και τη τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Τουρκία είναι στρατηγικός της εταίρος. Γι' αυτό τη τα δίνει. Mm-hmm. Αυτό αναγνωρίζει συνεχώς. Άρα λοιπόν, εδώ ο λαός μας πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από τις συμφωνίες, για παράδειγμα, στρατηγικής συνεργασίας που έχει κλείσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από το ποια είναι τα αποτελέσματα του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κορυφώνοντας αυτή την πολιτική, παράδοση κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της φύλαξης των συνόρων στη Frontex, που είναι ένας ξένος στρατιωτικό αστυνομικός μηχανισμός. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό για την διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος? Αν θέλετε, και αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα με το πλοίο, αλλά και το ναυάγιο την προηγούμενη εβδομάδα στη Χίο, με νεκρούς και αγνοωμένους, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, κάνει σκόνη πραγματικά τους προκλητικούς πανηγυρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι δήθεν επιτυχημένα διαχειρίζεται το προκλητικό προσφυγικό πρόβλημα. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα, αυτό είναι αυτό που είναι αποτελεί λύση.
Αντί η κυβέρνηση να εγκαινιάζει φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα νησιά του Αιγαίου, μετατρέποντας και συνεχίζοντας να τα κρατάει σε αποθήκες ψυχών, να πιέσει για επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευθύνη του ΟΗΕ, έτσι ώστε οι πρόσφυγες από εκεί να ταυτοποιούνται, να παίρνουν έγγραφα και να ταξιδεύουν για τις χώρες πραγματικού προορισμού. Αντίστοιχα και για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά να απεγκλωβιστούν, να πάνε σε ανθρώπινες δομές και να πάρουν πραγματικά τα χαρτιά τους για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λαβάνε. Να ανατραπούν αυτά τα σύμφωνα, το Δουβλίνο, η απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που κάνει την Ελλάδα πραγματικά χώρα εγκλωβισμού και συντηρεί αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε.